Πολλές είναι οι ζήσεις μαθητών αλλά και δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση. Και κρίσιμο παραμένει το επόμενο διάστημα. Σε μαθητές, εχθές είχαμε γύρω στα 450 κρούσματα και σήμερα η εικόνα είναι κάπου περίπου ανάλογη. Κάπου εκεί κειμενόμαστε, γύρω στους 460 με 470 μαθητές. Θεωρώ ότι σε επίπεδο μαθητών δεν είναι πάρα πολλά τα κρούσματα, γιατί εδώ στην Αχαΐα έχουμε 23.000 περίπου μαθητές, οπότε το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο υψηλά τα κρούσματα. Αντίθετα, θα έλεγα, είναι λίγο υψηλά στους εκπαιδευτικούς, όπου εχθές είχαμε γύρω σε 120 απουσίες. Σήμερα είμαστε λίγο πιο κάτω από το 100. Είναι αρκετές οι απουσίες των εκπαιδευτικών και δημιουργούν οπωσδήποτε ορισμένα προβλήματα, τα οποία όμως έχουμε συντονιστεί με τα σχολεία, με τους διευθυντές των σχολείων και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των διδακτικών ωρών που υπάρχουν στα σχολεία. Έβαλαν κατά κάποιο τρόπο πλάτη εκπαιδευτικοί χθες, δούλεψαν και παραπάνω από το διδακτικό ωράριο σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να μην χαθεί καμία διδακτική ώρα. Έγιναν και κάποιες προσλήψεις αναπληρωτών σήμερα, δηλαδή από εβδομάδα θα έχουμε και ορισμένους αναπληρωτές και ανακοινώθηκαν και επιπλέον 4.800 διορισμοί. Σε περίπτωση νόσησης, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί. Σε ορισμένα σχολεία όμως υπάρχουν δεκάδες κενά και σε δασκάλους. Οι μαθητές οι οποίοι διαπιστώνονται στο self-test θετικοί παραμένουν σε καραντίνα λίγων ημερών. Έχουν μικρύνει τώρα τα χρονικά περιθώρια τα οποία μένουν στο σπίτι. Γενικά με τα παιδιά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Περισσότερο πρόβλημα έχουμε με τους ενήλικες, με τους εκπαιδευτικούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ενήλικες μπορεί να παραμείνουν και περισσότερες μέρες. Δηλαδή παραμένουν μέχρι να ιαθούν πλήρως και να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Οπότε σε κάποια σχολεία ουσιαστικά δεν υπάρχουν δάσκαλοι, είναι 100 τα κενά. Από εκεί πέρα κάνετε προσπάθειες για να δώσετε μέχρι με τον χρόνο. Σε ορισμένα σχολεία που τυχαίνει να λείπουν 2-3 εκπαιδευτικοί, έχουμε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες εσωτερικά το σχολείο να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα και εμείς ως διεύθυνση, με κάποιο προσωπικό επιπλέον, με κάποιες επιστροφές, με προσωπικό τέλος πάντων που υπάρχει, ενισχύουμε καθημερινά ορισμένα σχολεία, έχουμε και τις επιπλέον προσλήψεις. Νομίζω ότι γενικά σιγά σιγά. Πολλοί γονείς δεν στέλνουν στο σχολείο τα παιδιά τους επειδή θεωρούν ότι δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Η απάντηση του κ. Σταυρογιανόπουλου στις αιτιάσεις τους είναι: θα έλεγα να μην το νιώθουν αυτό και θα σας δώσω ένα στοιχείο μόνο. Αυτά τα χθεσινά 435 κρούσματα, αυτά διαπιστώθηκαν σε περίπου 320 τμήματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε σε τμήματα πολλά κρούσματα. Δηλαδή, σε αυτά τα 320 τμήματα, κατά μέσο όρο τα κρούσματα ήταν από 1 έως 3. Δηλαδή, δεν είχαμε υπερφορτωμένα τμήματα που να είναι στο όριο των μισών μαθητών για να κλείσουν, και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι δεν έχουμε φορτωμένα τμήματα. Άλλωστε, αν δούμε κάτι τέτοιο, εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο.